Γεια σας φίλοι και φίλες, σήμερα θα δούμε ακόμη ένα άλμπουμ το οποίο έχει φτιαχτεί με τη συλλογή Clockwise της Ταμπέρια. Βλέπουμε εδώ το εξώφυλλο, στο οποίο υπάρχουν κάποια chipboard σε σχήμα έτσι γρανάζιου. Βλέπετε και από πίσω. Λοιπόν, το κλείσιμο είναι αρκετά vintage. Έχω βάλει μια λυσιδίτσα, η οποία ταιριάζει με το όλο στυλ του άλμπου, το οποίο είναι παρεμπιπτόντως κατάλληλο και για άντρες. Μέσα λοιπόν στο άλμπου βλέπουμε ότι εδώ έχουμε ένα βιβλιαράκι, στο οποίο μπορούμε να γράψουμε μια αφιέρωση. Εδώ έχουμε μια τσέπη που μπορούμε να περάσουμε φωτογραφίες ή tags, σαν και αυτά εδώ. Επίσης, σε κάθε σελίδα υπάρχουν στοιχεία τα οποία μας επιτρέπουν να σκαλώνουμε είτε φωτογραφίες είτε tags, χωρίς να είναι απαραίτητο να τα κολλάμε. Εδώ μία καρτούλα για να γράψουμε αφιέρωση. Και εδώ έχουμε μία ταινία, ένα belly band όπως λέγεται, όπου μπορούμε να περάσουμε φωτογραφίες. Τα ίδια στοιχεία τα βλέπετε εδώ, τα οποία μας επιτρέπουν να περνάμε φωτογραφίες ή tags χωρίς να τα κολλάμε. Το ίδιο εδώ, εδώ. Εδώ βλέπουμε επίσης εδώ ένα waterfall, το οποίο ανοίγει πάρα πολύ ωραία. Ενώ μέσα σε κάθε σελίδα υπάρχει αυτό εδώ, το οποίο και από τις δύο πλευρές προσφέρεται στο να περάσουμε φωτογραφίες. Συνολικά έχουμε 4 τέτοιου είδους θέσεις, συνολικά δηλαδή 16 φωτογραφίες μπορούμε να περάσουμε εκεί. Άλλος ένας χώρος μεγάλος, όπου μπορούμε να βάλουμε τουλάχιστον 4 μεγάλες φωτογραφίες. Εδώ έχουμε ένα mini endless album, το οποίο ανοίγει με διάφορους τρόπους. Βλέπετε, πάει έτσι, πάει έτσι, έτσι κλπ. Και έχει συνολικά θέσεις για 12 φωτογραφίες. Συνεχίζουμε εδώ, όπου βλέπετε υπάρχει μια μεγάλη θέση για φωτογραφίες, το ίδιο και εδώ, με αυτά τα στοιχεία που μας επιτρέπουν να τις καλώνουμε. Εδώ έχουμε μερικά αυτοκόλλητα, αν κάποιος θέλει να τα κολλήσει. Εδώ επιπλέον θέσεις. Τα ίδια χαρτόνια για τα οποία μιλήσαμε προηγουμένως. Εδώ έχουμε τσεπούλες που μας επιτρέπουν να βάλουμε φωτογραφίες και βλέπετε ότι ο χώρος εδώ είναι αρκετά μεγάλος. Άλλο ένα δίφυλλο και αυτά εδώ τα στοιχεία που είπαμε προηγουμένως που μας επιτρέπουν να τις καλώσουμε χωρίς να τις κολλήσουμε τις φωτογραφίες. Εδώ άλλη μια σελίδα με μια τσέπη που έχει χώρο για αρκετές φωτογραφίες και τέλος άλλο ένα waterfall που έχει θέσεις για τουλάχιστον 6 φωτογραφίες, μπορούμε βέβαια να βάλουμε παραπάνω εάν κολλήσουμε και από τις δύο πλευρές. Αυτά εδώ δεν είναι εντελώς κολλημένα γιατί μας δίνουν τη δυνατότητα να περάσουμε εδώ τις φωτογραφίες και κλείνει με βέλκρο όπως βλέπετε για να στέκεται στη θέση του ωραία. Αυτό λοιπόν ήταν το άλμπουμ μας για σήμερα. Εάν επιθυμείτε να δείτε κάποιο tutorial σχετικά με αυτό το άλμπουμ με κάποιο άλλο, μπορείτε να το αναφέρετε στα σχόλια που βρίσκονται στο κάτω μέρος του βίντεο. Σας ευχαριστώ και θα τα πούμε σύντομα.